Είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Εγώ διορίστηκα από το 1999 και έχω να πω ότι από τότε είμαστε σε συνεχή αγώνα ενάντια σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Να πω ότι και με γιος στο Σύλλογο Γυναικών και στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση και έχουμε στηρίξει όλες τις κινητοποιήσεις εδώ του νοσοκομείου. Να πω ότι ταυτόχρονα και στο Άρεξης, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από αιρετούς των τριών δήμων, πάλι έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση στήριξης του ψηφίσματος των εργαζομένων. Και αυτό που θέλω να τονίσω έτσι για να μην κουράσω και εν συντομία, να πω ότι όποιος και να είναι ο ρόλος του καθενός, από όποιο μετερίζει και να είμαστε, πρέπει πάντα να κινούμαστε με ένα ενιαίο κριτήριο. Και ποιο κριτήριο είναι αυτό? Ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση τη διάλυση της δημόσιας δωρεάν ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, ότι δεν θα αφήσουμε να εμπορευματοποιήσουν τη ζωή μας, ότι δεν θα αφήσουμε να μας βλέπουν ως αριθμούς και με κριτήριο το κόστος και το κέρδος, και σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι χαιρετίζουμε τον αγώνα σας, πολύ απλά χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τον αγώνα μας, γιατί είναι αγώνας όλων μας και όλης της κοινωνίας. Και έτσι ακριβώς πρέπει να πάμε και στην πανελλαδική απεργία την Τρίτη, η οποία θα πρέπει να είναι απεργία και όχι αλλού στάση εργασίας, αλλού απεργία και τρίωρα, τετράωρα και όλη αυτή η διασπαστική λογική, γιατί όλοι παλόμαστε και όλοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να είναι και πάρα πολύ πετυχημένοι. Καλούς αγώνες, θα τα πούμε την Τρίτη στον δρόμο.